μάλλον για να χαρακτηριστεί η κατάσταση στην οποία ζούμε σαν στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, ως έκτη ανάγκη, που να αιτιολογεί την απευθείας ανάταση. Δεύτερο, το νομικό πλαίσιο, το είπε και ο κ. Ζεγόπουλος, της απευθείας ανάταση. Τι νόμοι είναι αυτοί. Τάδε. Θα φτιάξετε μια άποψη, θα κάνετε καλές νόμους. Για να είμαστε και σίγουροι και να έχουμε και ευθύνες. Γιατί μόνο καλά θα το κάνω τοποθέτηση μετά. Τα είπα και στην Οικονομική Επιτροπή. Λοιπόν, σε ποιους δήμους, εάν έχετε υπόψεις, έχει ανατεθεί το ύψος που μιλάμε σήμερα, των 160.000 ευρώ, απευθείας ανάταση μια εργολαβία. Ή υπηρεσία ή έργο. Θα μας το πείτε. Σε ποιους έχει εφαρμοστεί η πρόταση, το συζητήσαμε την άλλη φορά, αλλά είμαστε συγκεκριμένοι. Ότι η πρόταση στους 300 δήμους, αυτή που μας προτείνετε εσείς, έχει εφαρμοστεί και πια. Σε ποιους δήμους έχει εφαρμοστεί αυτό. Σε ποιους δήμους. Έχει εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό. Σε ποιους. Σε ένα, σε δύο, σε τρεις. Θα πάμε να το δούμε. Και επίσης, πώς θα γίνει η προδιαλογή στην πηγή, με την υφιστάμενη κατάσταση, τι θα συμβεί με τα σκουπίδια που υπάρχουν, γιατί από ό,τι είπε ο Συμβασικός Βασιλείς στην Οικονομική Επιτροπή και τώρα αφορά τα 2.000 τόνους για τα νέα σκουπίδια, θα γίνει με την υφιστάμενη κατάσταση. Και μιλάω για τις χωματερές, στο Γρανίδι, στον Κάμπο, παντού, στον χώρο του αιματοποιητή. Τι θα συμβεί με αυτό, καθώς επίσης και τελευταία ερώτηση, τα ανακυκλώσιμα μη συσκευασμένα, μήπως είναι σύμμεκτα και τα μετονομάσαμε, τα βαπτίσαμε έτσι για να μπορούμε ουσιαστικά να λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο που μας προτείνεται. Γιατί υπάρχουν πολλά προϊόντα, μάλλον απορρίμματα, τα οποία δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Αυτά.